Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Monumental. Το Monumental μόλις κατέφτασε από το Kickstarter. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε κάνει το Kickstarter preview video για την καμπάνια της FunForge όταν έτρεχε πριν ένα χρόνο στο Kickstarter. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν παίζει πάρα πολύ ωραία σαν παιχνίδι, αλλά μας έχει κερδίσει κατευθείαν και μόνο από τις εντυπωσιακές μινιατούρες, τη φανταστική παραγωγή και την παρουσία που έχει στο τραπέζι. Υπάρχουν δύο εκδόσεις, η μία έκδοση είναι με τις μινιατούρες, η οποία είναι η Deluxe, και υπάρχει και η άλλη έκδοση, η οποία είναι το ίδιο παιχνίδι, απλά έχει ουσιαστικά token αντί για δείκτες, αντί για μίνις. Παίζει το ίδιο ακριβώς, αλλά προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε και τις δύο εκδόσεις, έτσι ώστε αν για κάποιο λόγο υπάρχει συνωστισμός στα πλακίδια με τις πολλές μινιατούρες, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφες και πολύ μεγάλες, να μπορούμε να κάνουμε fallback στα token. Όπως και να έχει, όμως όποια έκδοση και να έχετε, το παιχνίδι σαν παιχνίδι είναι ιδιαίτερο και έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά τα οποία τα έχουμε συζητήσει στο Kickstarter βίντεο που κάναμε. Ήταν στα αγγλικά, ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε λοιπόν στα ελληνικά. Το παιχνίδι λοιπόν, το Monumental, έχει επίσημη κυκλοφορία το 2020. Το complexity του, η δυσκολία του είναι 2,8 στα 5, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Παίζει από 1 έως 4 παίκτες, που σημαίνει ότι παίζει και solo. Διαρκεί 90 έως 120 λεπτά. Είναι παιχνίδι το οποίο είναι Civilization με την ελαφριά μορφή του Civilization, δεν είναι Civilization Sid Meier, αν κάποιοι έχουν αυτό στο μυαλό, ή Through the Ages, αλλά είναι στην κατηγορία των Light Civilization Game. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευχάριστο ή δεν είναι ωραίο παιχνίδι, δεν μπορεί να το ευχαριστηθείς ακόμα και σαν Light Civ. Έχουμε λοιπόν δείξει πώς παίζει το παιχνίδι, θα δείξουμε και στα ελληνικά το βίντεο, θα κάνουμε και άλλα βίντεο για το παιχνίδι γιατί είναι φανταστικό. Σίγουρα θα κάνουμε 3D Spinning Miniature βίντεο για τις μινιατούρες γιατί είναι καταπληκτικές. Παίζει λοιπόν 90 έως 120 λεπτά, ηλικίες 14 και πάνω. Σχεδιαστής είναι ο Matthew Dunstan. Ενδεικτικά να πούμε ότι υπάρχουν γύρω σε 9, αν θυμάμαι καλά, artists που καταλαβαίνετε ότι για αυτό το υπέροχο art που βλέπετε μπροστά σας έχουν δουλέψει πολύ. Οι FunForge, για όσους έχουν πάρει το mini pack για το Tokaido, την deluxe έκδοση, ξέρουν πόσο καλές μινιατούρες έχει, παρόλο που δεν είναι εταιρεία που βγάζει κατά κόρο παιχνίδια μινιατούρες όπως είναι η Cool Mini, Awaken Realms κτλ. Τις προσέχει πάρα πολύ τις μινιατούρες της και αυτό ακριβώς θα δούμε μέσα σε αυτό το κουτί. Ενδεικτικά λοιπόν είπαμε ότι είναι Light Civilization με την ευρύτερη έννοια, Medium Light Civilization παιχνίδι. Έχει πόλεμο, πολεμάμε μεταξύ μας, προσπαθώντας να κερδίσουμε ένα εντάφιο από τον άλλον, είναι fighting το παιχνίδι και έχει και το territory building, προσπαθούμε να κατακτήσουμε περιοχές. Οι κύριοι μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι το deck building, ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα πλέγμα 3x3, θα το δείξουμε, όπου είναι η πόλη μας και με την οποία είναι οι αρχικές μας κάρτες και τις οποίες προσπαθούμε να παίξουμε και να αποκτήσουμε καινούριες κάρτες καλύτερες, ο κλασικός μηχανισμός deck building, για να δώσουμε καύσιμο σε όλη την μηχανή που λέγεται πολιτισμός μας, ο στρατός μας, που θα επεκταθεί και θα προσπαθήσει να κερδίσει περιοχές. Έχει λοιπόν το deck building με πολύ απλό και ωραίο τρόπο. Αυτό το 3x3 grid είναι φανταστικό γιατί δεν χρησιμοποιείς και τις 9 κάρτες μπροστά σου κάθε φορά. Χρησιμοποιείς γραμμή ή στήλη για να πάρεις resources και μετά να πάρεις καινούριες κάρτες με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το κάνει πάρα πολύ όμορφα. Εκτός λοιπόν από το deck building, το οποίο είναι ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού, έχει το set collection, έχει variable player powers γιατί έχει διαφορετικές ικανότητες για τον κάθε πολιτισμό. Εδώ πολύ χαιρόμαστε που ο Ηρακλής δρεύει στο εξώφυλλο του παιχνιδιού και ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας από τους πολιτισμούς τους 5 τους βασικούς του core. Υπάρχουν άλλοι 4 στο expansion, θα το δούμε ξεχωριστά. Έχει λοιπόν modular board, έχει set collection, έχει διαχείριση καρτών χεριού, κινούμαστε πάνω σε ένα modular board, πάνω σε ένα χάρτη, τον οποίο το φτιάχνουμε και έχει το action queue. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πάμε να το ανοίξουμε γιατί νομίζω, εκτός από τη φλιαρή μου, θέλετε να δείτε και τι υπάρχει μέσα. Πριν να ανοίξουμε λοιπόν τελείως, να πούμε ότι το κουτί είναι πολύ μεγάλο, σε μέγεθος όπως φαίνεται, ποιότητα πολύ καλή, linen finish στο εξώφυλλο, matte εκτύπωση, πολύ καλό το χαρτόνι, πολύ καλό τελικά, ήδη από το κουτί μας προειδεάζει ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Η FunForge, ξαναλέω, δεν είναι τυχαία εταιρεία, γενικά έχει ποιοτικά παιχνίδια και αυτό είναι ένα διαμάντι σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει. Και ποιοτικά και αποπαικτικά και σαν παραγωγή. Λοιπόν, μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε κατευθείαν το φυλάδι οδηγιών. Ένα από τα μεγάλα θετικά του παιχνιδιού είναι ότι δεν είναι παιχνίδι δύσκολο. Οι κανόνες είναι σχετικά απλοί. Περιμένεις ότι θα δεις παιχνίδι πολιτισμού και ότι θα δεις παιχνίδι με κατάκτηση περιοχών και θα περιμένεις να έχεις πολλούς κανόνες, δύσκολους κανόνες και πολλές λεπτομέρειες κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό παιχνίδι και έχουν καταφέρει με αυτό το σύστημα που έχουν κάνει να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ όμορφο χωρίς να δυσκολεύουν και να βαραίνουν το παιχνίδι σε κανόνες. Πάμε λοιπόν εντάχει να δείξουμε λίγο το φυλάδι οδηγιών.
το οποίο περιέχει τα περιεχόμενα, εξηγεί την ανατομία των καρτών, τις κάρτες. Οι κάρτες έχουν υπέροχο art, πραγματικά υπέροχο. Μιλάμε για 9 άνθρωπους που δουλέψαν πάνω σε αυτό. Τα βλακίδια επίσης είναι πολύ ωραία, δένουν μεταξύ τους με ένα πάρα πολύ όμορφο, κουμπώνουν με ένα ωραίο τρόπο μεταξύ τους και είναι όμορφα. Λεπτομέρειες για το παιχνίδι, να το πλέγμα 3x3 όπως σας είπα. Θα κάνουμε βίντεο πολλά για το παιχνίδι γιατί είναι φανταστικό. Πώς κινούμαστε, ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε ενέργειες στη διάθεσή μας, ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού, λεπτομέρειες, επεξήγηση κάποιων καρτών και ούτω καθεξής. Είναι τόσο απλό. Εδώ υπάρχουν λοιπόν σενάρια, τα οποία είναι ανάλογα με τον αριθμό παικτών. Αυτό είναι για 2 παίκτες, επίπεδο 1, οπότε σου λέει το setup πώς θα το κάνεις. Για 2 παίκτες, πάλι για 2 παίκτες, επίπεδο 2. Βλέπετε, εδώ είναι οι αρχικοί πολιτισμοί, πάνω σε αυτά μπαίνουν οι βάσεις των 2 πολιτισμών όταν παίζουμε ο ένας εναντίον ενός. Εδώ μιλάμε πάλι για 2 παίκτες, εδώ μιλάμε για 3 παίκτες, βλέπουμε 3 βάσεις. 3 παίκτες και εδώ, διαφορετικό setup, 3 παίκτες και εδώ, πιο μεγάλος χάρτης, σαφέστατα και αλλάζει και η διάρκεια ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι ο χάρτης ή το σχήμα του. Εδώ πάλι 3 παίχτες, κοιτάξτε, εδώ είναι πολύ πιο κοντά, ένας δίπλα στον άλλον, κυριολεκτικά. Εδώ 4 και είναι σχετικά μακριά, και εδώ το ίδιο, και εδώ 4. Πολλά setup και configuration, αλλά με αριθμό παίκτων, και εδώ πάλι 4. Υπενθυμίζω ότι το βασικό παίζει είναι ως 4, με το expansion πάμε στους 5 παίχτες. Τέλος, το Civilization Manual, το οποίο μοιάζει με μια πυραμίδα από πάνω, και ακόμα και αυτό το έχουν προσέξει πολύ ωραία. Κοιτάξτε λοιπόν, μιλάμε για την Αίγυπτο, ένας από τους πολιτισμούς. Μιλάμε για την Ιαπωνία, ένας δεύτερος πολιτισμός, ο οποίος είναι εδώ. Μιλάμε για τους Δανούς, άλλος ένας πολιτισμός εδώ. Την Κίνα. Και την Ελλάδα. Ναι, είμαστε και εμείς μέρος του παιχνιδιού αυτού και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πριν προχωρήσω να δείξω λίγο τις μινιατούρες, να δείξουμε λίγο... Ας το βγάλουμε και αυτό στην άκρη, θα το δείξουμε σε λίγο. Θα κάνουμε λίγο χώρο γιατί το παιχνίδι έχει πολύ, πολύ όγκο. Μπορεί να φαίνεται το πλάνο μακρινό, αλλά αν δείτε από κοντά είναι τεράστιο το κουτί. Δεν είναι το κλασικό μέγεθος τύπου Ticket to Ride, το κλασικό τετράγωνο κουτί. Είναι πιο μεγάλο από το κλασικό μεγάλο κουτί. Από τα πιο μεγάλα κουτιά που έχουμε δει, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι μινιατούρες που βλέπετε μπροστά σας είναι μεγάλο μέγεθος. Δείτε το χέρι μου για να καταλάβετε το μέγεθος των μίνις. Θα επανέλθω στις μινιατούρες και θα τις δούμε με λεπτομέρεια. Γιατί παίρνω από το παιχνίδι σαν παιχνίδι, έχουν κάνει φανταστική δουλειά και με το με τα sculpts. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το κουτί είναι πολύ πολυτελές. Στο κάτω μέρος υπάρχει insert με θέσεις για να μπουν τα διάφορα token, τα διάφορα tile, καθώς επίσης και καπάκι. Αυτό λοιπόν που υπάρχει εδώ είναι οι κάρτες και υπάρχουν και τα διαφορετικά πλακίδια, τα οποία είναι τα tiles του παιχνιδιού. Θέσεις για τις κάρτες. Οι κάρτες είναι πραγματικά υπέροχες. Είχαμε εντυπωσιαστεί από το πρώτο type και μόνο. Τώρα ανυπομονώ να το δω στο τελικό αποτέλεσμα. Το βγάζω λίγο στην άκρη εδώ. Βολικό το ότι έχει καπάκι με το logo του παιχνιδιού πάνω. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε λίγο μερικά πλακίδια. Το χαρτόν γενικά της Funforge είναι αρκετά καλό. Μιλάμε για linen finish ποιότητα, με ωραία εκτύπωση, με ωραία χρώματα και υπέροχο art. Δείτε λίγο εδώ. Πλακίδια. Πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Έχουν πολύ λεπτομέρεια τα πλακίδια, εδώ κοιτάξτε το πηγάδι με το μονοπάτι. Αυτά είναι ίδια. Αυτό εδώ. Διαφορετικού τύπου τα tiles. Αυτά όλα μπαίνουν μεταξύ τους και δένουν με ένα περίεργο τρόπο όλα αυτά, μπορείς να τα κάνεις κλικ και να ταιριάξουν. Έχουν ένα περίεργο σχήμα αλλά δένουν μεταξύ τους. Πάμε να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι οι αφετηρίες των πολιτισμών, είναι οι βάσεις. Καμιά φορά θα μαχαιρωθώ ζωντανά στην κάμερα. Τον τρόπο με τον οποίο ανοίγω από χαρά τις ζελατίνες.
Λοιπόν, 4 γιατί μιλάμε για 1 έως 4 στο βασικό παιχνίδι, οπότε αντίστοιχα θα μπαίνει σε μια γωνία ένα από αυτά. Τώρα το setup που κάνω είναι τέλειο στοιχείο, όπως καταλαβαίνετε, και τα νούμερα θα ήταν καλό να είναι προς την ίδια κατεύθυνση για να μην δυσκολεύουν, γιατί όλο το υπόλοιπο δεν επηρεάζει. Να λοιπόν και εδώ παιδιάδες. Και έχουν και διαφορετικά, έχουν μικρολεπτομέρειες στο R, δεν είναι ίδια όλα, βλέπετε, αυτό, με αυτό, με αυτό, εδώ είναι για να μπαίνει κάποιο πλακίδιο. Πάρα πολύ καλή δουλειά, πραγματικά εντυπωσιακό, αυτή είναι η Lofi. Θα βάλω απλά μερικά, καθώς γεμίζουμε λίγο το τραπέζι. Γιατί πάνω εδώ θα βγουν οι μινιατούρες. Αλλά ακόμα και την έκδοση με τους δείκτες να έχει πάρει κάποιος, δεν είναι, το παιχνίδι είναι όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια, έτσι. Εδώ αυτό μοιάζει με βάλτους, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο το πλακίδιο, πολύ όμορφο το art, δεν κουράζει καθόλου, δείχνει υπέροχο στο μάτι. Να, αυτό είναι το βουνό. Πολύ ωραίο και αυτό. Έτσι λοιπόν, φτιάχνεις το modular board. Φέστιο. Το χάρτη, ο οποίος είναι διαφορετικός κάθε φορά. Δεν σε εμποδίζει κάτι να κάνεις και δικούς σου χάρτες για να δώσεις ποικιλία περισσότερη στις επιλογές. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά και δεν νομίζω ότι θα βαρεθεί κανείς να παίζει και τα προτινόμενα από το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για λίμνες, οι οποίες είναι και εμπόδια. Τώρα βάζω εντελώς στοιχεία κάποια, το ένα δίπλα στο άλλο, απλά και μόνο για να γεμίσω λίγο το πλάνο και να σας δείξω τι ωραίο που είναι αυτό το πηγάδι, πραγματικά. Φανταστική δουλειά με το art, φανταστική. Και είναι και ωραίο ποιοτικό σαν υλικό. Έχει ωραία εκτύπωση, έχει ωραία απεικόνηση χρωμάτων, ωραία απόδοση χρωμάτων. Δεν θα καθυστερήσω πολύ, λίγο ακόμα. Αυτά τώρα συνήθως είπαμε είναι από εκεί που ξεκινάνε οι πολιτισμοί, οπότε δεν μπαίνουν στην ίδια μεριά και δεν μπαίνουν και δίπλα το ένα στο άλλο. Προφανώς έχει να κάνει με το setup και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπετε πόσα πλακίδια υπάρχουν για χάρτες μεγάλου μέγεθους και διαφορετικά setup ανάλογα με το τι κολλάς δίπλα. Υπέροχο πραγματικά. Λοιπόν, και μ' αρέσει που είναι modular το board, γιατί σημαίνει ότι δεν θα βαρεθείς ποτέ να παίζεις τον ίδιο χάρτη, θα έχεις επιλογές και δικές σου και προτινόμενες άλλες και ούτω καθεξής. Ωραία. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην καρτέλα τη βασική που είχε μέσα, η οποία έχει κάποιους δείκτες όπως βλέπουμε. Έχει κάποιες πόλεις, έχει τους βαρβάρους, έχει διάφορα πλακίδια και ούτω καθεξής. Το παιχνίδι έχει ξεκλειδώσει άπειρα πράγματα με περισσότερους κανόνες και περισσότερο υλικό και replayability. Έτσι έχει βάλει τέρατα, έχει βάλει ήρωες, έχει βάλει διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει και εμείς να τα διαβάσουμε γιατί είχαμε παίξει το βασικό. Το track αυτό, ένα απλό track με πλέγμα. Δείκτες βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα από το punch board, κανένα πρόβλημα. Αυτά τα 9 τα μέτρησα, γι' αυτό τα μέτραγα, είναι τα σύμβολα των πολιτισμών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάποια θαύματα όπως το Stonehenge, το Hanging Gardens, Great Wall, Κολοσσός της Ρόδου, Taj Mahal, η Αγία Σοφιά, Machu Picchu και πάει λέγοντας. Είναι αυτά λοιπόν εδώ τα οποία θα τα χτίζουμε μέσα στο παιχνίδι και θα μας δίνουν διάφορες ιδιότητες. Όπως βλέπετε, το καθένα έρχεται με το δικό του πλακίδιο. Το art είναι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά ωραίο. Και υπάρχει και μεγάλη ποικιλία. Τιμπουκτού, Notre Dame και ούτω καθεξής. Δεν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρεια να τα δείξουμε όλα ένα-ένα, γιατί θα χάσουμε πολύ χρόνο. Απλά κάνω unpunching μόνο αυτά. Να τα βγάλω από το πλέγμα για να βεβαιωθούμε ότι όντως δεν υπάρχει θέμα με το χαρτόνι και ναι, είναι όλα μια χαρά, βγαίνουν πολύ εύκολα χωρίς να σκίζετε τίποτα. Μάλιστα.
Το χαρτόν είναι πολύ χοντρό επίσης, πολύ καλής ποιότητας. Και το art είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά αξίζει σε όλα του το συγκεκριμένο παιχνίδι και παικτικά και οπτικά. Η οπτικά είναι μια πανδεσία, ειδικά με τις μινιατούρες πάνω στο τραπέζι. Αν βάφετε, ακόμα και να μην τις βάψετε συγκεκριμένες, επειδή έχουν μια χρειά πλαστικού, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα γλυκό γκρι, δεν είναι το σκληρό γκρι. Είναι υπέροχες, απλά να κάθεις να τις κοιτάς. Λοιπόν, δείκτες βαρβάρων, ένα punchboard, πυραμίδες, μεγάλη βιβλιοθήκη και ούτω καθεξής. Και τελευταίο, εδώ έχουμε κάποιους ακόμα δείκτες, αυτά είναι τα νομίσματα. Υπήρχαν και μεταλλικά νομίσματα, αλλά κάπου εκεί σταματάω να θέλω να παίρνω τα πάντα στα παιχνίδια. Έχω αρκετά μεταλλικά νομίσματα από πολλά παιχνίδια, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και από άλλα, δεν υπάρχει λόγος. Ωστόσο, είδα φωτογραφίες για το συγκεκριμένα νομίσματα, τα μεταλλικά, τα deluxe, και ήταν όντως πάρα πολύ ωραία. Αξίζουν, αν κάποιος τα έχει πάρει, ξέρει σε τι αναφέρομαι. Είναι όμορφα και σε μέγεθος και σε χρώμα και σε σχήμα, ακόμα και τα card token, μια χαρά. Ωραία. Και επίσης κάποιοι δείκτες ακόμα εδώ. Με το τι κάνεις activate και πάει λέγοντας. Ωραία. Περνάμε τώρα στην κυρίως καρτέλα των minis. Λοιπόν, αυτές είναι οι μινιατούρες μας. Εδώ τώρα λοιπόν στις μινιατούρες να πούμε το εξής, ότι θα μιλήσουμε για τους πολιτισμούς και τα λοιπά. Θέλω να σας δείξω μόνο εντάχει τα punchboard, γιατί αν κάποιος έχει πάρει τη βασική έκδοση και δεν έχει πάρει την deluxe, αλλά δεν είναι μερικά νομίσματα ακόμα, okay. Αυτό που έρχεται αντί για μινιατούρες στο παιχνίδι είναι δείκτες. Δηλαδή έχεις τον αρχηγό της φυλής σου, του πολιτισμού σου, τον Ηρακλή ή οποιονδήποτε άλλο, σε μια τάπα, ας πούμε, ένα token. Και τα στρατεύματά σου πάλι αντίστοιχα είναι token. Για παράδειγμα, να βρούμε τους Έλληνες, να τι Έλληνες είναι εδώ με τον Μπες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στρατιώτες, έτσι. Είναι αυτοί οι δείκτες, στρογγυλοί, μεγάλοι, και οι οποίοι θα μπαίνουν, θα δείξουμε λίγο, θα μπαίνουν στις διάφορες θέσεις και θα κινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη, χρησιμοποιώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, προσπαθώντας να κατακτήσουν περιοχές. Το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι πολιτισμοί. Βλέπουμε εδώ τους Δανούς με μπλε, τους Αιγύπτιους με κίτρινο, και είναι και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι με τα κίτρινα και πράσινα χρώματα, με το πράσινο και κόκκινο χρώμα. Επιπλέον, εδώ είναι ο ηγέτης του κάθε πολιτισμού. Να, εδώ είναι ο Ηρακλής, ο δικός μας. Τώρα θα τσακώνονται όλοι όσοι έχουν το παιχνίδι στην Ελλάδα με ποιος θα παίζει με τον Ηρακλή. Ας παίρνουμε σειρές. Και αντίστοιχοι ηγέτες των υπολείπων. Αν δείτε, ο ηγέτης είναι λίγο πιο μεγάλοι από, αρκετά πιο μεγάλοι από τις μονάδες. Οι μονάδες είναι απλά μονάδες, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο πάνω. Γιατί το παιχνίδι παίζεται μέσω καρτών και τα abilities που παίρνεις από τις κάρτες. Τα χρώματα του κάθε πολιτισμού είναι ξεκάθαρα. Οι τάπες είναι πολύ ωραίες. Τάπες. Τις λέω τάπες γιατί είναι και στρογγυλές. Δείκτες είναι, έχουμε συνήθως λέμε δείκτες. Και αντίστοιχα υπάρχουν 9 από τα στρατεύματα του κάθε πολιτισμού. 5 βασικούς πολιτισμούς έχει μέσα το παιχνίδι και παίζει 9 ως 4 το core. Το expansion, το δούμε σε λίγο, βάζει άλλους 4 πολιτισμούς και ανεβάζει το player count 1 έως 5. Ωραία. Αφού λοιπόν τα είδαμε όλα αυτά και σας έδειξα ότι εδώ μπορεί να υπάρχουν μινιατούρες από διάφορους token από διάφορους πολιτισμούς και το παιχνίδι είναι μια χαρά, υπάρχουν και μινιατούρες, οι οποίες είναι πραγματικά υπέροχες. Εδώ τώρα θα κάνω λίγο zoom, θα το δείξουμε κανονικά στην κανονική μας στατική κάμερα όταν ανέβει στο YouTube το βίντεο. Τώρα μπορεί να μην φαίνονται πολύ καλά οι λεπτομέρειες από το streaming, αλλά στο στατικό βίντεο θα φανεί πολύ καλά. Λοιπόν, κάθε γραμμή είναι ένας πολιτισμός. Εδώ μιλάμε για, να θυμηθώ ποιοι είναι οι Κινέζοι και ποιοι είναι οι Ιάπωνες. Νομίζω ότι αυτή με το καπέλο είναι οι Κινέζοι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν αυτό εδώ. Λογικά τα βλέπω και ανάποδα. Ναι, αυτοί πρέπει να είναι οι Ιάπωνες με την στολή την Ιαπωνική και αυτοί πρέπει να είναι Κινέζοι λογικά, ναι. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Έχουμε αυτές τις 10 λοιπόν τάπες. Πάμε λίγο στον ελληνικό πολιτισμό για να το δούμε πιο εύκολα, που μόλις είδαμε και τις τάπες.
Κοιτάξτε πόσο μεγάλη μινιατούρα είναι του Ηρακλή, του αρχηγού. Φανταστική λεπτομέρεια, υπέροχο μίνι. Δεν το πίστευα όταν το είδα από κοντά ότι είναι τόσο ωραία η μινιατούρα, με τόσο καλό μοντέλο, τόση ωραία λεπτομέρεια. Και πραγματικά είναι η χαρά αυτού που βάφει, λένε. Δηλαδή, κάτι τέτοιες φορές θα ήθελα πραγματικά να μπορώ να βάφω τα παιχνίδια μου, να έχω το χρόνο και την, το ταλέντο να μπορώ να τα βάψω, γιατί πραγματικά αξίζουν. Μιλάμε για υπέροχο μήνυμα, έτσι. Μιας και ξεκινήσαμε με τους ηγέτες, ας δείξουμε και των υπόλοιπων πολιτισμών. Εδώ είναι των Δανών. Έτσι, με τη μορφή Viking, με το τσεκούρι, με τα κέρατα στο. Κοιτάξτε τι ωραία πόζα, πραγματικά. Είναι μεγάλη μια τουρέτσι, βλέπετε το χέρι μου πόσο ανοίγει και γενικά δεν είμαι υπερβολικά ψηλός, αλλά δεν είμαι κοντός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλες μινιατούρες. Να λοιπόν η Αιγύπτη. Άλλη μια υπέροχη μινιατούρα. Έχει μεγάλο όγκο και έχει και μεγάλη έκταση, δηλαδή. Και το, ας πούμε, κοιτάξτε το, τι είναι αυτό το γεράκι. Δεν βλέπω καλά, βλέπω ανάποδα, που έχει στο χέρι πόσο μεγαλώνει τον όγκο και το εκτόπισμα της μινιατούρας. Φανταστικές λεπτομέρειες. Εδώ σίγουρα θα κάνουμε 3D spinning με την πρώτη ευκαιρία, γιατί το παιχνίδι είναι υπέροχο. Εδώ οι Κινέζοι. Πάρα πολύ ωραία. Ο οπλισμός τους είναι χαρακτηριστικός του πολιτισμού, η πανοπλία τους, η πόζα τους. Ο ρουχισμός, φανταστικές μινιατούρες, φανταστικές. Και η... Αυτός πρέπει να είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιάπωνας. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η μινιατούρα. Και έχουν και διαφορετική, δεν είναι μία με την άλλη, δηλαδή ακόμα και στο μάτι, με την πόζα που έχουν, δεν χρειάζεται να μπει στη λογική να ξεχωρίζει λεπτομέρειες. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι άλλος πολιτισμός και πολύ εύκολο να δεις και ποιος πολιτισμός είναι. Ωραία. Το άλλο που θέλω να σας δείξω τώρα εγώ είναι το εξής. Είναι εδώ οι πύργοι, υπάρχουν 10 αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι generic, είναι η ίδια σε όλους, αλλά και αυτό είναι ωραία λεπτομέρεια, όπως το είχαν κάνει. Φαίνεται αρκετή λεπτομέρεια και ξεχωρίζουν και από πάνω και από το πλάι, μέσα στο ταμπλό θα ξεχωρίζουν, είναι όλη αυτή η σειρά εδώ γεμάτη. Τέλος, υπάρχουν Η Explorer. Η Explorer είναι μια διαφορετική μινιατούρα, δεν κινείται ανάμεσα από τους υπόλοιπους, δεν είναι όπως οι μονάδες που κινούνται και κάνουν πόλεμο. Και κάθε, αν δεν κάνω λάθος, έχει δύο κάθε πολιτισμός, ναι, σωστά, το θυμάμαι, πάει για καιρός που είχα κάνει το βίντεο. Κάθε πολιτισμός έχει τους δικούς του, υπάρχουν βάσεις, οπότε θα μπαίνουν στα χρώματα κάτω και θα ξεχωρίζει ότι οι κόκκινοι ανήκουν φερρυπίν στους Κινέζους, οι Ιάπωνες που ανήκουν, οι μπέ στους Έλληνες, οι μπλε στους Δανούς και ούτω καθεξής. Αλλά το λέω γιατί μπορεί κάποιος με όλες αυτές τις μινιατούρες να θεωρήσει ότι θα μπερδευτεί στο ταμπλό. Όχι, υπάρχουν βάσεις πλαστικές οι οποίες θα δείξουμε σε λίγο, ξεχωρίζουν τους πολιτισμούς. Αυτές οι δύο μινιατούρες ανήκουν δύο λοιπόν σε κάθε πολιτισμό. Είναι οι Explorers, είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικό σκοπό, κάνουν άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, δεν κάνουν πόλεμο, περνάνε ανάμεσα σε άλλες μινιατούρες και είναι διαφορετική η λογική τους και η χρήση τους. Και αυτή είναι πολύ διαφορετική από πολιτισμό σε πολιτισμό. Μιλάμε για φανταστικές μινιατούρες, πραγματικά δεν χορταίνω να ζουλεύω. Φανταστείτε τώρα ένα τραπέζι γεμάτο, στημένο με όλα αυτά, με 3, 4 ή και 5 ακόμα καλύτερα πολιτισμούς να παίζουν το παιχνίδι. Βέβαια χρειάζεται μεγάλο τραπέζι, να το πούμε και αυτό, γιατί κάθε παίκτης, εκτός από το ταμπλό που θα γεμίσει, το κεντρικό ταμπλό και το χάρτη, κάθε παίκτης θα πρέπει να έχει μπροστά του discard pile, draw pile, ένα πλέγμα 3x3 που θα είναι η πόλη του που θα παίζει πάνω και πάλι λέγοντας έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πολύ επιφάνεια στο τραπέζι, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά χαλάλι, πραγματικά. Και τέλος. Αυτοί εδώ οι οποίοι είναι άλλοι δύο Explorer, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο πολιτισμό ανήκουν, τα βλέπω και ανάποδα, το κάθε Scout, αλλά βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους, έτσι μιλάμε για υπέροχες μινιατούρες. Μάλιστα. Το τελευταίο που θέλω να δείξω είναι δύο μινιατούρες από κάθε πολιτισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους Δανούς από κάτω.
ακόμα και οι μικρές λοιπόν στρατιωτικές μινιατούρες δεν είναι μικρές, έτσι. Είναι μικρές σε σχέση με τους ηγέτες και τους αρχηγούς. Είναι αρκετά μεγάλες. Δηλαδή, δείτε πώς είναι δίπλα στον ήρωα. Αλλά και πάλι, μιλάμε για πολύ μεγάλες μινιατούρες. Εννοώ αυτές εδώ, έτσι, τα troops. Που είναι οι κλασικές μινιατούρες του. Των μονάδων που χρησιμοποιείς για να κάνεις, να ελέγξεις περιοχές μέσα στο παιχνίδι. Πολύ ωραία μείνει λοιπόν αυτά. Πάμε να δούμε εδώ τους Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αυτοί είναι Αιγύπτιοι. Ναι, είναι Αιγύπτιοι. Έχουν κάποιο ζώο, φοράνε στο κεφάλι, σαν κράνος. Έχουν μια μακρόστενη ασπίδα. Πολύ ωραίες μινιατούρες και αυτές διαφορετικές. Μου βγάζουν λίγο Kemet, αλλά πολύ πιο. Οι μινιατούρες του Kemet δεν είναι ωραίες. Μιλάμε για άλλο επίπεδο τώρα, εντελώς. Να οι Έλληνες λοιπόν, οι οποίοι φοράνε τον οπλισμό, τον ελληνικό, το δόρυ προς τα κάτω, η ασπίδα, είναι πανέμορφη μινιατούρα πραγματικά. Εμείς τώρα σαν Έλληνες έχουμε δύο λόγους να χαρούμε, σαν Έλληνες gamers, και για τη συγκεκριμένη μινιατούρα και για το ότι είναι ο πολιτισμός μας μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε πολλά παιχνίδια βρίσκεται ο πολιτισμός μας μέσα, δεν είναι το πρώτο, έτσι. Απλά όταν ένα παιχνίδι παίζει ωραία, είναι ωραίο στο gameplay και είναι υπέροχο στο μάτι και έχεις και μινιατούρες τώρα γύρω από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, νομίζω ότι μόνο χαρά μπορεί να φέρει αυτό. Υπέροχο μίνι. Να λοιπόν. Οι Κινέζοι Ιάπωνες είναι αυτοί, τώρα το βλέπω ανάποδα, δεν θυμάμαι. Πολύ διαφορετικές πόζες. Το πλαστικό είναι πολύ καλό. Βλέπετε ότι δεν έχει λυγίσει. Έχουν χρησιμοποιήσει πολύ καλά υλικά, χωρίς να το διαφημίζουν και πολύ όπως κάνουν άλλοι. Φανταστική ποιότητα πλαστικού. Και αυτή είναι η τελευταία. Έτσι, από αυτούς έχουμε 9. Τα στρατιωτικά μας units. Το banner εδώ. Στο πίσω μέρος. Το έχουν όλοι. Και το σπαθί. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά είναι οι βασικές μινιατούρες που έχουμε στο παιχνίδι. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο υπάρχει στο κάτω μέρος. Στο κάτω μέρος, εδώ λοιπόν γίνεται κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας πω πολλά, γιατί είναι όλα αυτά που ξεκλειδώσανε μέσω του Kickstarter. Είναι τέρατα, είναι ηγέτες, είναι φυσιογνωμίες. Να τα πλαστικά που σας είπα, δηλαδή εδώ αυτά θα μπαίνουν στα tower και στα troops του κάθε παίχτη, έτσι, για να τα ελέγχει. Υπάρχουν ένα για το κάθε χρώμα ανάλογα με τον πολιτισμό. Φαντάζομαι θα έχει και στο expansion που βάζει αντίστοιχες μινιατούρες, γιατί έχει τα πάντα. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα η Αιγύπτη είναι κίτρινη, έχουν κίτρινα πλαστικά pegs για τις μικρές μινιατούρες και κίτρινα μεγάλο για τον ήρωά τους. Και να και κάτι ακόμα. Πλαστικοί δείκτες. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι δείκτες όταν τους χρησιμοποιούν. Για μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ξύλινοι. Είναι πλαστικά token. Έχουν άλλη αίσθηση στο χέρι. Πολύ πιο πολυτελές component. Έτσι. Και τα κυβάκια αντίστοιχα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σας δείξω όμως είναι αυτό εδώ. Μιλάμε για. Τι να πρωτοδεί κανείς. Να πούμε για τον Αϊνστάιν, ο οποίος είναι εδώ. Κοιτάξτε. Το χέρι πίσω. Πανέμορφος. Να πούμε για την Ιωάννα της Λορένης, με τη σημαία της. Zone of Arc. Κοιτάξτε, τι υπέροχη μινιατούρα. Κοιτάξτε εδώ πως λυγίζει το πανό, τη σημαία. Πάρα πολύ όμορφη. Φανταστική, με τον οπλισμό της, με την πανοπλία της. Καταπληκτική. Νομίζω είναι και ο Μέγας Αλέξανδρος κάπου εδώ μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι αυτός. Ναι, νάτος. Πρέπει να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, αν δεν κάνω λάθος. Υπέροχη μινιατούρα κι αυτή, πραγματικά. Ας τις δούμε όλες. Ο Ραμσής είναι αυτός, δεν ξέρω. Μοιάζει με Αιγύπτια μίνι. Δεν τα θυμάμαι τώρα απ' έξω, γιατί όλα αυτά έχουν ξεκλειδώσει.
Εδώ τελείως διαφορετικές οι πόζες. Δηλαδή πραγματικά είναι να μείνεις με ανοιχτό το στόμα. Δεν το έχω ξαναδεί σε τόσο. Έχουμε συνηθίσει να το πω διαφορετικά. Εταιρείες όπως είναι η Cool Mini και η Awaken Runners που βγάζουν πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες με πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εδώ είναι κάτι παραπάνω για μένα. Για αυτή την κατηγορία. Υπέροχες. Πραγματικά. Εδώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Το παλτό και τη γούνα. Πάρα πολύ. Είναι όλες γνωστές ιστορικές προσωπικότητες, έτσι, και μεγάλες φυσιογνωμίες των αρχαίων χρόνων. Απλά τώρα τα βλέπω ανάποδα και δεν θυμάμαι ποιος είναι τι, οπότε δεν θα πω. Σπρένο Σέξπιρ, κρατάει νάτος, κρατάει ένα κρανίο. Να ζει κανείς ή να μην ζει προφανώς, η απορία του. Οπότε δεν θα μπω σε δικασία να πω τι είναι τι, νομίζω λίγο πολύ ξεχωρίζει. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Δεν ξέρω πώς παίζουν οι προσωπικότητες και τα τέρατα. Έτσι, έχουν δικούς τους κανόνες, θα το δούμε μέσα στους κανόνες, γιατί δεν υπήρχαν κανόνες όταν κάναμε το Kickstarter preview γι' αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι έξτρα, είναι επιπρόσθετοι κανόνες προφανώς και δίνουν περισσότερο replayability στο παιχνίδι και περισσότερο υλικό. Σαφέστατα. Οπότε πρέπει να ανακαλύψουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι καράβι, μοιάζει πάντως. Ναι. Πρέπει να ανακαλύψουμε και τους κανόνες που έρχονται μαζί με τις προσωπικότητες και με τα τέρατα, έτσι. Αυτό είναι πάνω σε ένα καράβι. Περίεργη μια τώρα αυτή. Εδώ. Γοργόνα. Κύρκη, ποια είναι. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Συνεχίζω να μαντεύω, κακώς. Τη βίτσι πιο πολλές φορές απέφτω έξω, αλλά κάπως έτσι μοιάζει. Εδώ. Τέρα σίγουρα, τουλάχιστον αυτό το ξεχωρίζουμε. Από όλο την γκάμα της μυθολογίας και της ιστορίας και των πολιτισμών, έτσι, είναι ένα μείγμα, δεν είναι από κάποιον συγκεκριμένο πολιτισμό μόνο. Πολύ υλικό και πολύ ωραίες πόζες, πραγματικά. Το είπα αρκετές φορές, νομίζω πρέπει να σταματήσω να επαναλαμβάνω, αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εκτός από τη λεπτομέρεια έχει πάρα πολύ ωραία φαντασία ποιος είναι ο καλλιτέχνης που έχει κάνει τα σκάλπ. Πραγματικά. Να το άλλο ένα τέρας εδώ. Κάθεται στα δύο πόδια και στηρίζεται στα δύο μπροστά. Περίεργα πλάσματα. Αυτό εδώ δεν το είδαμε. Μ' αρέσει επίσης η χρειά που έχει, ίσως φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα στην κάμερα, στο φωτισμό του συγκεκριμένο, πιο φωτεινό. Είναι λίγο γλυκό αυτό το πλαστικό και μ' αρέσει. Δηλαδή, ακόμα και να μην το βάψει κάποιος, τονίζονται πάρα πολύ ωραία οι λεπτομέρειες στο τραπέζι. Και δίνουν πολύ ομορφιά στο παιχνίδι. Να και εδώ μια πάρα πολύ ωραία μινιατούρα από την Άβα Ανατολή. Φανταστική. Και τέλος, η μόνη που δεν είδαμε είναι αυτή εδώ, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάνω στο άλογο, σηκωμένο στα δύο πόδια. Το γεράκι, η αετόστη είναι στο χέρι. Την κάπα από πίσω. Πάρα πολύ ωραία μινιατούρα. Φανταστική δουλειά. Και αυτό ολοκληρώνει τις μινιατούρες του παιχνιδιού. Ωραία, είπαμε ότι έχουμε και deck καρτών. Θα δείξουμε κάποιες από τις κάρτες, θα τις δείξουμε όλες για να πάρετε μια ιδέα. Ας ανοίξουμε λοιπόν κάποιες. Να πούμε ότι η κάρτα είναι κλασικό μέγεθος Magic the Gathering. Μεγάλο, δηλαδή μεγάλο μέγεθος. Είναι linen finish. Πολύ καλή ποιότητα. Που σημαίνει ανθεκτική κάρτα. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει deck building στο παιχνίδι. Αλλά πέραν από αυτά, πέραν από το μέγεθος της κάρτας, να πούμε ότι έχει και πάρα πολύ ωραίο art.
Το κείμενο είναι μεγάλο, ξεκάθαρο, τα σύμβολα είναι ωραία, διαφορετικό art από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα starting deck για τον κάθε πολιτισμό, ναι. Και είναι κάποια, είναι τώρα, τα δείχνω ανάποδα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι τι. Αλλά υπάρχουν διαφορετικά αρχικές τράπουλες για τον κάθε πολιτισμό. Υπάρχουν διαφορετικές κάρτες για pool, για κοινό pool, για αγορά, για να εμπλουτίσεις την τράπουλά σου και να φτιάξεις τον πολιτισμό σου. Εκεί μπαίνει το deck building, το civilization στοιχείο του παιχνιδιού, ότι φτιάχνοντας την τράπουλά σου και διαμορφώνοντάς τη, αναβαθμίζεις ουσιαστικά την πόλη σου, που είναι ένα πλέγμα 3x3, 9 καρτών, και το οποίο κάθε φορά πρέπει να επιλέξεις να ενεργοποιήσεις μία γραμμή, μία στήλη. Πολύ έξυπνο σύστημα, πάρα πολύ απλό και έξυπνο, πραγματικά. Και μέσα σε αυτό μπαίνουν τα τέρατα, οι ηγέτες, οι φυσιονομίες ιστορικές, τα monuments, οι βάρβαροι στο χάρτη. Έχει πάρα πολλά το παιχνίδι, χωρίς όμως να κουράζει. Ξαναλέω το βασικό, αν δείτε το βίντεο, το Kickstarter preview που είχαμε κάνει, βλέπει κανείς ότι δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Να το Ηρακλής, την ιδιότητά του. Κοίταξα το κείμενο, είναι αγγλικό, γαλλικό, είναι αγγλικό. Είναι οι ηγέτες αυτοί. Εδώ είναι Era 1, αν δεν κάνω λάθος. Α, είναι dividers αυτά, ναι. Μετά, Victory Points Reminder. Είναι reminder για το πώς κερδίζεις πόντους νίκης στο παιχνίδι. 2 per Wonder Card. 2 per Cultural Policy. 1 per Knowledge Card. Majority Bonus 3 για όποιος έχει τα περισσότερα. Και 1 per Owned Province. Είναι οι τρόποι με τους οποίους συλλέγεις πόντους στο παιχνίδι. Βλέπετε, έχετε παρατηρήσει ότι οι κάρτες που περνάω έχουν καταρχήν πάρα πολύ μεγάλο art, πολύ μεγάλο μέρος της κάρτας είναι όλοι ζωγραφισμένοι, δεν έχει περιθώριο ουσιαστικά. Είναι μηδαμινό αυτό που μένει πάνω σε κάποιες κάρτες. Είναι διαφορετικό το art σε κάθε κάρτα, είναι υπέροχο. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο, αν έχεις την έκδοση με τις μινιατούρες, να μην ξέρεις πού να πρωτοχαζέψεις. Να χαζέψεις τις κάρτες και στη λεπτομέρεια που έχουν, ή να χαζέψεις τις μινιατούρες, ή να χαζέψεις τα βλακίδια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει πολύ ωραία. Να, η Ιωάννα της Λορένης. Παίζει πολύ ωραία, αλλά δείχνει και υπέροχα. Είναι στην κατηγορία των παιχνιδιών eye candy που λέμε, που ευχαριστιέσαι τόσο να παίζεις την παρτίδα, γιατί παίζουν πολύ smoothly, αλλά ευχαριστιέσαι ακόμα και να ανάμεσα σε γύρους, μέχρι να έρθει η σειρά σου, να κάνεις να χαζεύεις το ταμπλό και να ευχαριστιέσαι αυτό που βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Λοιπόν, να mine, ορυχεία. Κάρτες ορυχείων, φόρουμ, κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο art factory. Αυτές είναι όλες οι ίδιες, είναι archery. Laboratory, εδώ είναι το deck building, έτσι. Workshop. Και μιλάμε εδώ τώρα για διάφορες άλλες κάρτες. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες να λέω τι, και τα βλέπω και ανάποδα, το ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά είναι υπέροχο το art, πραγματικά. Ήταν βέβαιο δηλαδή ότι πηγαίνανε για την απόλυτη οπτική εμπειρία στο παιχνίδι. Θέλανε να έχουν ένα διαμάντι στη συλλογή τους. Νομίζω είναι το πιο όμορφο παιχνίδι που έχουν κάνει, από όλες τις απόψεις. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Kickstarter exclusive το project, δεν ξέρω αν θα βγάλουν στο site τους κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια action cards, κάποιες κάρτες ενεργειών επιπλέον. Και μιλάμε για civilization cards μετά. Και περισσότερες κάρτες, workshops, work camps. Άλλο art, fort. Άλλο art. Βιβλιοθήκη. Υπέροχο, πραγματικά. Έχει λοιπόν δύο μεγάλα deck καρτών, έτσι, με πολύ υλικό. Εδώ τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, νομίζω ήταν κάτι έξτρα. Έχουν ξεκλειδώσει γιατί δεν μου θυμίζει κάτι. Α, είναι τα τέρατα πρέπει να είναι αυτά, λογικά, ναι. Ναι, γιατί είδαμε τις μινιατούρες τους. Είναι τα μίνι των τεράτων.
πολύ καλή ποιότητα το χαρτί. Μάλιστα. Και αυτό λοιπόν ολοκληρώνει όλα τα περιεχόμενα του Monumental. Υπέροχο παιχνίδι σε όλα του. Ανυπομονούμε να το ρίξουμε στο τραπέζι.